Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα μαζί κυρίες και κύριοι για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Ξεκινάμε και πάλι με τις ευρωεκλογές. Είναι έντονη η κινητικότητα των κομμάτων, έντονος ο δημόσιος διάλογος. Έχουμε και αντιδράσεις σε κάποιες πολιτικές προθέσεις της κυβέρνησης, ιδιαίτερα για τις αλλαγές στο δημόσιο. Ο Κώστας Μαυρίδης και ο Λάβρος Παπαδής θα μας δώσουν το ρεπορτάζ. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Όντως υπάρχουν αντιδράσεις στην αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Νέα Αριστερά με ανακοινώσεις τους επιτίθενται στην κυβέρνηση χαρακτηρίζοντας το μπόνους στους δημοσίους υπαλλήλους ως προεκλογική εξαγγελία του Πρωθυπουργού σαν να φωνάζει από το μπαλκόνι ψηφίστε μας και θα έχετε 15% μπόνους στους δημοσίους υπαλλήλους. Στον αντίποδα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά προτείνουν ουσιαστικά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, των δώρων δηλαδή, όπως στον ιδιωτικό τομέα και στους δημοσίους υπαλλήλους. Μια μόνιμη κατάσταση χωρίς να υπάρχουν μπόνους που εκεί υπάρχει το θέμα της επιλογής. Δεν θα το παίρνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Θα αποφασίζει ο προϊστάμενος που θα το δει. Ακριβώς. Και όταν λέμε για μπόνους 15%, μιλάμε δηλαδή για 40-50 ευρώ το μήνα, έτσι. Αυτά είναι. Λάμπρο. Ναι, 40-50 ευρώ το μήνα, τα οποία καθαρά-καθαρά μπορεί να είναι ένα 20-άρικο, ένα 10-άρικο αναλόγως. Όπως και η αύξηση του κατώτατου του μισθού, όπως και τα μπόνους παραγωγικότητας σε συγκεκριμένες κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων. Την ώρα μάλιστα που η εξαήμερη και εφταήμερη εργασία φαίνεται να περνάει κάπως αθόρυβα στην πρακτικότητα από την κυβέρνηση σε βάση του νομοθετήματος. Και είναι ζήτημα γιατί βλέπουμε και το άλλο στον αντίποδα, ότι εξελίσσεται σήμερα στη Βουλή η συζήτηση για το δικαστικό χάρτη και ομονοεί η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα από το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τη Νέα Αριστερά, ότι πρέπει να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Είναι τόσο κακές οι διατάξεις που έχουν να κάνουν με το νέο δικαστικό χάρτη που θέλει να φέρει η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο, που ουσιαστικά όλοι λένε ότι είναι τόσο κακό που δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική. Πρέπει απλά να αποσυρθεί. Ναι, αυτό θα δούμε και στη διάρκεια της εκπομπής. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Βερβετσό. Εδώ υπάρχουν και από τους δικηγορικούς συλλόγους μεγάλες αντιδράσεις. Έντονες αντιδράσεις. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ με τις αλλαγές που προσπαθεί και επιχείρει η κυβέρνηση στο δημόσιο. Γίνεται ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση ενός πιο αποτελεσματικού, πιο λειτουργικού κράτους. Κάτι στο οποίο συγκλίνουν την πλευρά τους και τα νέα κίνητρα στο δημόσιο, τα οποία θα εισηγηθεί υπουργός εσωτερικών. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ειδικό μπόνους παραγωγικότητας, το οποίο θα μπορούν να λαμβάνουν υπάλληλοι αλλά και τμήματα τα οποία επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους. Η αξιολόγηση λοιπόν αποδεικνύουμε ότι έχει πρωτίστως και έναν χαρακτήρα ενθαρρυντικό και δημιουργικό και ο σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να επιβραβεύουμε εκείνους τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι όχι απλά πτυχαίνουν αλλά συχνά ξεπερνούν τους στόχους στους οποίους έχουμε θέσει. Και βέβαια θα ήθελα να τονίσω με αυτήν την ευκαιρία ότι προχωρά και κανονικά η διαδικασία ανάδειξης νέων διοικήσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τις όποιες αντιδράσεις και τις κάποιες γκρίνες πραγματοποιούνται για πρώτη φορά με ευθύνη του ΑΣΕΠ πέρα από την εξέταση κριτικών προσόντων και τεστ δεξιοτήτων έχουν ήδη ολοκληρωθεί για τους επικεφαλείς των νοσοκομείων. Έχουν εξεταστεί συνολικά παραπάνω από 1.000 υποψήφοι. Νομίζω ότι είναι και αυτή μια σημαντική κατάκτηση σε αυτή τη διαρκή διαδικασία για όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική αξιολόγηση όλων εκείνων των υποψηφίων που προσδοκούν να λάβουν σημαντικές θέσεις ευθύνης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Θα μείνουμε στο θέμα με τις αλλαγές που θεσπίζει η κυβέρνηση στο δημόσιο. Ήδη έχουμε τις αντιδράσεις όπως είδαμε και από το ρεπορτάζ των κομμάτων. Η Νέα Αριστερά λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης θεσπίζει πελατειακό κράτος. Έχουμε την βουλεύτρια της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας της Νέας Αριστεράς, την κυρία Πέττη Πέρκα μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Πέρκα. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό και να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα, γιατί τώρα περνάνε οι μέρες και κλιμακώνεται η κινητικότητα για τις ευρωεκλογές. Για να πάρω το σχόλιο σας για τις αλλαγές που επιχειρεί η κυβέρνηση στο δημόσιο. Κοιτάξτε, γενικώς είναι ένα απαράδεκτο φαινόμενο. Έχω επιστροφή. Ναι, μήπως είναι από το δικό σας. Ωραία. Τελευταία βλέπουμε ότι σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας, σε όλα τα υπουργεία, θα έλεγα, επιχειρείται απόσυρση του δημοσίου. Το πρώτο βασικό είναι αυτό. Σαν να μην χρειάζονται οι δημοσίοι υπάλληλοι, σαν να μην χρειάζεται το κράτος. Είχαμε πρόσφατα και το πολυνομοσχέδιο. Είδαμε τι γίνεται με τις εντασικές υπηρεσίες, με τους υπαλλήλους των ΕΓΟΕΠ, το ΕΠ κτλ.
Εδώ τώρα αυτό που λέμε εμείς είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι καιρός να έχουμε μία επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, τον οποίο δικαιούνται, και βεβαίως οι αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους να είναι αντίστοιχες και του πληθωρισμού, να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Αλλά να σας πω και κάτι, βλέπουμε, και επειδή είμαι μηχανικός και ξέρω ότι υπάρχουν μηχανικοί οι οποίοι περνάνε στο ΑΣΕΠ και δεν καταλαμβάνουν τη θέση. Δηλαδή έχει πάψει το δημόσιο να είναι ελκυστικό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν μηχανικοί για να κάνουν τους ελέγχους τους απαραίτητους, προφανώς εν μέσω κλιματικής κρίσης και των επιπτώσεών της. Επομένως, αυτό που κάνει η κυβέρνηση, και βεβαίως δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην τροπολογία την χθεσινή που έπεσε με τα μεσονύχτια, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο ήρθε λοιπόν η κυβέρνηση να νομοθετήσει την άδεια να πηγαίνουν οι ιδιώτες γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία για να κάνουν εξετάσεις, να χειρουργούν κτλ. Σε ώρες απογευματινές. Δηλαδή να χρησιμοποιούν τη δημόσια περιουσία. Εμάς αυτό δεν μας ξάγνησε, να σας πω την αλήθεια, γιατί το λέγαμε εδώ και μήνες. Ότι εκεί θα πάει η ιστορία, όταν μιλούσαν για απογευματινά χειρουργία. Λοιπόν, το είχε ξαναφέρει. Πως καταλαβαίνετε, διαλύεται οτιδήποτε δημόσιο, ακόμα και αυτό που αφορά την δημόσια υγεία, η οποία προσφάτως, και αναφέρουμε στην περίοδο του COVID, αποδείχτηκε πόσο χρήσιμη και σωτήρια ήταν, διότι τότε μόνο τα δημόσια νοσοκομεία και οι γιατροί του ΕΣΥ και το νοσηλευτικό προσωπικό συνεισέφεραν τις υπηρεσίες τους για να ανασχεθεί αυτή η πανδημία. Αυτό που γίνεται αυτή την εποχή, όλα τα 5 χρόνια, αλλά τώρα νομίζω ότι μετά το 41% η αλαζονία και η υπεροψία της κυβέρνησης ότι δεν κρίνεται από κανέναν, και εδώ βεβαίως πρέπει να σημειώσουμε την απουσία ισχυρής, αλλά θα έλεγα και σοβαρής αντιπολίτευσης, κάνει ό,τι θέλει. Βγαίνουν τροπολογίες, μιλάει ότι δεν υπάρχει χρήμα, ας πούμε, για τους δημόσιους υπαλλήλους ή για τους εργαζόμενους γενικότερα, αλλά υπάρχει χρήμα για να παίρνουμε εξοπλιστικά προγράμματα. Είμαστε η πρώτη χώρα, έχουμε ξεπεράσει αυτά που καθορίζει το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Και τώρα, επειδή είμαι και στη Φλόρινα και βλέπω εδώ η περιοχή μας ρημάζει, η πράσινη μετάβαση οδεύει όπως ακριβώς είχαμε προβλέψει το δεύτερο το κακό μοντέλο, δηλαδή με 2, 3, 4 μεγαλοεπενδυτές και η κοινωνία απ' έξω, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν καμία πρόσβαση σε κανέναν δανεισμό, σε καμία στήριξη. Και όταν λέμε μεγαλοεπενδυτές, εννοούμε μόνο φωτοβολταϊκά και νομογενήτες, έτσι. Δεν λέμε κάτι άλλο που έχει θέση εργασίας. Εννοείται, εννοείται. Τίποτα άλλο δεν γίνεται, τίποτα δεν υπάρχει. Μοιράζεται όμως πλούτος, υπάρχει πλούτος. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τα 110 δις φύγανε σε 10 μεγάλες εταιρείες. Έχω κάνει ερώτηση και άκη, ζητώ τα έγγραφα να δω τη μετοχικό του σύνθεση, τι γενικώς πώς έχει γίνει όλο αυτό χωρίς διαγωνισμούς, αλλά μόνο με έναν κάθε φορά ενδιαφερόμενο, ένα στημένο παιχνίδι. Τα σούπερ μάρκετ και τα καρτέλ, η ενέργεια και τα καρτέλ, τα ξέρουμε, τα βιώνουμε, όμως κάπως πρέπει να αντιδράσουμε με μεγάλη σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Ναι. Επειδή μιλάμε για το δημόσιο, για να φύγουμε μετά και να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα και για τις ευρωεκλογές. Φημολογείται ότι η κυρία Κεραμέως ετοιμάζεται να βάλει ιδιωτικά στελέχη σε διευθυντικές θέσεις στο δημόσιο, στους οργανισμούς, ακόμη και στα υπουργεία. Υπάρχει και αυτό δηλαδή? Αυτό έχει γίνει, έχει ξεκινήσει. Έχει γίνει σε συγκεκριμένα υπουργεία. Νομίζω έχει γίνει και στον ΕΦΚΑ. Έχει γίνει σε ό,τι αφορά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, δηλαδή μπαίνουν επιθεωρητές απ' έξω για να κάνουν τις επιθεωρήσεις. Εκείνη που λέμε το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας, δηλαδή Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει, γιατί αυτούς τους πληρώνει αυτός που ελέγχεται, πολλές φορές οι ίδιες οι εταιρείες. Και πολύ φοβάμαι ότι, όπως σας είπα και αρχικά, με την απόσυρση του, απεχθάνεται οτιδήποτε δημόσιο και οποιοδήποτε έλεγχο σε οποιαδήποτε εταιρεία, είναι πολύ λογικό, αναμενόμενο, μένει να δούμε αν εμείς θα το επιτρέψουμε. Μάλιστα. Και δεν εννοώ μόνο η αντιπολίτευση, ξέρετε, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε στο κοινοβούλιο, αλλά θέλει και ο κόσμος λίγο να αντιδράσει και κυρίως και οι φορείς των δημοσίων υπαλλήλων. Ωραία, για να πάμε για ευρωεκλογές. Κώστας Μαυρίδης, έλα Κώστα. Δεν ήθελα ακριβώς για τις ευρωεκλογές, αλλά σε κάθε περίπτωση να ρωτήσω για τις ευρωεκλογές. Πού βρίσκεται και πού μπαίνει ο πύχης, κυρία Περέα? Δεν σας ακούω. Επαναλαμβάνω το ερώτημα, πού βρισκόμαστε και πού μπαίνει ο πύχης για τη Νέα Αριστερά? Λέει ο κύριος Μαυρίδης, πού βρίσκεστε και πού μπαίνει ο πύχης από τη Νέα Αριστερά για τις ευρωεκλογές. Αλλά και γενικότερα για όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς που βλέπετε. Εμείς έχουμε ξέρουμε μάλλον ότι είμαστε ένα πολύ νέο κόμμα, ακόμα δεν έχουμε
ολοκληρώσει τις διαδικασίες τις κομματικές. Προχωράνε όμως καλά. Έχουμε μια κοινοβουλευτική βέβαια παρουσία, νομίζω, πολύ καλή. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ ψηλά το πήχη. Ωστόσο, κάνουμε την προσπάθειά μας. Βλέπουμε ότι υπάρχει αποδοχή όσο μπορούμε να προσεγγίσουμε τον κόσμο και με τα μέσα, αλλά κυρίως το διαζώσεις έχει σημασία. Γίνονται περιοδίες και ελπίζουμε για το καλύτερο. Ναι. Λαμπρό. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Αριστερά ορθώνει έναν πιο αντιδεξιό λόγο απέναντι στην κυβέρνηση και σε μια φάση που ΣΥΡΙΖΑ η αλήθεια είναι προσπαθεί ακόμα να βρει τα κοινοβουλευτικά του πατήματα. Εσείς τι πιστεύετε ότι είναι αυτό το οποίο υπάρχει σε συγκριτικό επίπεδο, το οποίο εμποδίζει τουλάχιστον δημοσκοπικά σε αυτή τη φάση τη Νέα Αριστερά να απαγκιστρωθεί από το 3,2-3,3% που δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις? Εντάξει, εγώ έλεγα και πριν λίγο καιρό ότι το ανοιχνεύεται η Νέα Αριστερά είναι ήδη ένα βήμα. Και θα δούμε, ελπίζουμε και θα παλέψουμε γι' αυτό ότι σιγά σιγά θα έχουμε μια ανωδική πορεία και προφανώς ορίζοντας είναι ο σταθμός οι ευρωεκλογές, είναι η πρώτη μέτρηση σε κάλπη, έχουμε 5-6 μήνες που έχουμε ιδρυθεί. Πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε αυτό το ποσοστό που καταγράφεται σήμερα, γιατί ξέρετε πάντα η προεκλογική περίοδος δίνει την ευκαιρία στα κόμματα να αναπτύξουν και τις προτάσεις τους, το πρόγραμμά τους, αλλά να έρθουν και σε επαφή με τον κόσμο. Θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που καταγράφεται και θα συνεχίσουμε όμως την πορεία μας και την αντιπολίτευσή μας και όπως είπατε κι εσείς, δεν είναι μόνο ότι είμαστε εντελώς απέναντι από τη δεξιά, ενώ πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό και φύγαμε. Έχει υποστεί μια μετάλλαξη προς μια κεντροδεξιά και σε ορισμένες περιπτώσεις φεύγει και σε ένα κοινό, απευθύνεται και σε ένα κοινό που θα έλεγα αγγίζει ακόμα και τα όρια του της ακροδεξιάς. Είναι και μια ελπίδα και πώς πρέπει να είναι η επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, η παγκόσμια κίνηση, αλλά κυρίως τα ευρωπαϊκά δεδομένα, δείχνουν μια άνοδο της ακροδεξιάς. Η εποχή μας θυμίζει λίγο το Μεσοπόλεμο. Φτώχεια, φόβος, απαγοήτευση. Είναι ένα λαμπρό πεδίο με κάποια συνθήματα ακροδεξιά και που καλλιεργούν και το φόβο και το μίσος, τη μυσαλλοδοξία, να βρίσκουν έδαφος. Εκεί λοιπόν, απάντηση σε αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα πολύ καθαρό αριστερό λόγο, όπως ακριβώς ιστορικά κάνει η αριστερά στα δύσκολα, μπαίνει μπροστά στα δύσκολα και δεν σηκώνει εδώ πέρα να βάζει νερό στο κρασί σου για ορισμένα θέματα που αφορούν και στα δικαιώματα, αφορούν και στη δημοκρατία, αφορούν, όπως είπαμε σήμερα, στο θέμα της ειρήνης και του πολέμου, αναφέρθηκα πριν στα εξοπλιστικά. Δεν μπορεί η χώρα μας να εμπλέκεται οπουδήποτε υπάρχει μια αιστεία πολέμου. Και επίσης δεν μπορεί να ψηφίζουν η αντιπολίτευση, ενώ και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, το εξοπλιστικό πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη, το οποίο έχει φτάσει δεν ξέρω σε πόσα δις, για τα επόμενα 30 χρόνια αγοράζει όπλα και αρχίζει η κούρσα των εξοπλισμών, γιατί μετά θα πάρει η Τουρκία ένα άλλο και εμείς ένα άλλο. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει η χώρα να έχει την απαιτούμενη άμυνα, όπως ορίζουν και οι αρχηγοί των σωμάτων, του στρατού κτλ. Αλλά εδώ δεν πρόκειται γι' αυτό. Και αυτή η εμπλοκή και η ρητορική, όπως λέω, και της αντιπολίτευσης, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή στη Γάζα έχουμε γενοκτονία. Ξεσηκώθηκαν οι φοιτητές στα αμερικάνικα κολέγια, στα αμερικάνικα πανεπιστήμια, στη Γαλλία. Δεν μπορεί εδώ αφενός ο κύριος Μητσοτάκης να μιλάει για το Ισραήλ και τα λοιπά, αλλά και ο κύριος Κασελάκης, η πρώτη του αντίδραση να είναι η άμυνα, η νόμιμη άμυνα, δικαιούται να έχει άμυνα του Ισραήλ. Βεβαίως δικαιούται να έχει άμυνα του Ισραήλ, αλλά δεν μπορεί να μην είναι πρώτη σου κουβέντα ότι σκοτώνονται άμεχος πληθυσμός, παιδιά. Γίνεται μια γενοκτονία και μια καταστροφή. Θα καταγραφεί ιστορικά αυτό. Και αυτά τα λάθη και λάθος τοποθετήσεις. Εμείς λοιπόν μιλάμε με πάρα πολύ καθαρό λόγο για όλα αυτά. Και για το μεταναστευτικό και για τα δικαιώματα όπως είναι ο γάμος των ομοφυλών. Όλα αυτά, εκεί είναι ο πολιτισμός μας σήμερα, εκεί είναι η πρόοδος. Πρέπει να αποφύγουμε την άνοδο της ακροδεξιάς που ψαρεύει στα θολά νερά και είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Επειδή είπατε ότι έχουμε τη μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ προς την κέντρο δεξιά και μπορεί να λιεύει και στην άκρα δεξιά, το είπατε εσείς. Φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε την αίσθηση, τώρα που κύλησε κάποιος πολιτικός χρόνος και ξεδιπλώνει και ο κ. Κασελάκης τις δικές του θέσεις, απόψεις κτλ. Και τη λειτουργία του γενικότερα. Έχετε την άποψη ότι αν παραμένατε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπήρχε αυτή η μετατόπιση? Ή και να μένατε εκεί πάλι θα υπήρχε αυτή η μετατόπιση? Και το ερωτώ αυτό γιατί έχει την αξία του, αν ισχύει βέβαια, στο πώς πολιτεύονται
και στέκονται και στυλιτεύουν τις εξελίξεις και άλλα στελέχη που υπήρξαν, κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, διατέλεσαν υπουργοί, ήσασταν στα διπλάνα έδρανα, παίρνετε κοινές αποφάσεις και πολλές από αυτών των αποφάσεων δεν υπερασπίζονται, ενώ είχαν αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, αν θυμάστε, έλεγα τότε ότι ο καθένας θα πάρει το χρόνο του για να αποφασίσει αν θα αποχωρήσει, πώς θα αποχωρήσει. Καταρχάς θέλω να πω ότι αναγνωρίζουμε τον αριστερό κόσμο που είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εξαπολύουμε μύδρους. Κάνουμε όμως μια κριτική προφανώς στον νέο πρόεδρο και στα νέα στη νέα ηγετική ομάδα για την πολιτική της γραμμή. Εμείς διαγνώσαμε γέρος ότι αυτό το, εδώ κάτι άλλο έχει γίνει. Εδώ έχει γίνει, έτσι το λέγουμε, μια επιθετική εξαγορά μετοχών ενός κόμματος. Υπάρχουν πάρα πολλά σκοτεινά σημεία και έρχεται η ζωή και αποδεικνύει ότι καλώς κάναμε. Δεν είναι υπερασπίσιμα αυτά που εξτομίζει κάθε τόσο ο κύριος Κασελάκης, ούτε οι θέσεις που παίρνει σε διάφορα νομοσχέδια. Τώρα είδαμε και στο συνέδριο ότι κάποια στελέχη προσπάθησαν, έχουν μια άλλη λογική, ότι θα μείνουμε μέσα, θα το παλέψουμε. Είδατε ότι ήταν ακόμη και ο Αλέξο Τσίπρας, να το πω έτσι, έχασε σε αυτήν την μάχη, γιατί δυστυχώς υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος λατρεύει κάθε φορά τον Μεσσία. Αυτά, αν πιστεύετε, συγχωρείτε κιόλας, αν πιστεύετε όλα αυτά συζητηθήκαν στο γεύμα της Καλαμάτης μεταξύ της κυρίας Γεροβασίλη και του κύριου Χαρίτση, είχε ενδιαφέρον. Αν συζητήθηκαν, δεν άκουσα. Αν συζητήθηκαν στην Καλαμάτα, υπήρξε ένα γεύμα της κυρίας Γεροβασίλη με τον κύριο Χαρίτση. Αν αυτά συζητήθηκαν, ρωτάει ο Λάμπρος. Κοιτάξτε, δεν το ξέρω αυτό, δεν ήμουν εκεί, όπως είπαμε εγώ. Λάμπρο, ήσουν εσύ, αν ήσουν. Αν ήταν Λάμπρο, ήσουν, πες μας εσύ, αν ήσουν. Εγώ δεν ήμουν, αλλά κυρία Πέρκο, ως μέλος της Νέας Αριστεράς, θα ξέρει καλύτερα. Και εγώ μιλάω με τους πρώην συντρόφους και νυν μερικοί, δηλαδή μπορώ να το ξεχωρίσω. Μιλάμε μεταξύ μας και να σας πω την αλήθεια, σε μεγάλη πλειοψηφία τα στελέχη που προέρχονται έτσι και είναι από παλιά στο χώρο, δεν είναι ευχαριστημένα. Τώρα δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι η στιγμή που φύγαμε εμείς ήταν πιο σωστή. Πρώτον, δεν υποστήκαμε, εγώ θα έλεγα και έναν ευτελισμό, εγώ ένιωθα να χάνω την αριστερή μας, το πούμε, φυσιογνωμία και αξιοπρέπεια. Αλλά κυρίως είχαμε και τον χρόνο να στήσουμε όσο χρόνο είχαμε την νέα αριστερά, να κατέβουμε στις ευρωεκλογές. Φανταστείτε να περιμένουμε μέχρι τώρα να είμαστε σιωπηλοί, να βγαίνει ο κ. Κασελάκης, τον άκουσα. Σήμερα είπε: εγώ κάνω την προσωπική μου στρατηγική, να μιλάει για κολυμβήτρες, να ψηφίζει εξοπλιστικά, να λέγεται το κεφάλαιο και την εργασία περίεργα πράγματα. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Και κυρίως και αυτό στο συνέδριο να κάθομαι στην προστινή θέση και να λέει: χειροκροτήστε, σηκωθείτε, δέστε αυτοί εδώ, δεν χειροκροτάνε. Δεν είναι πράγματα που είναι στην κουλτούρα. Ούτε καν προοδευτικού απλώς κόμματος, όχι πόσο μάλλον αριστερού. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Πέρκα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέχρι τις ευρωεκλογές. Να είστε καλά. Λοιπόν, μένω με τον Κώστα τον Μαυρίδη. Πάμε να δούμε τώρα για τις αντιδράσεις που έχουμε για την απόφαση στο Μάτι. Κώστα. Ναι, να πω πρωτίστως ότι οι αντιδράσεις είναι από τους συγγενείς πάνω απ' όλα. Και από ανθρώπους που έχουν χάσει ολόκληρη την οικογένεια ή ακόμη και όλους τους συγγενείς. Βεβαίως υπάρχει μια παραγγελία από την αντισαγγελέα του Αριοπάγου, την κυρία Γεωργία Αδηλίνη, η οποία ζητά να διερευνηθεί κατά πόσον η απόφαση ήταν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται και αν υπήρξε επικέστερη μεταχείριση σε ό,τι αφορά τις τελικές ποινές. Είναι ζήτημα, έχουν τοποθετηθεί και συνταγματολόγοι. Υπάρχει μια ανάρτηση του γνωστού δικηγόρου του κυρίου Σωτηρόπουλου, η οποία βεβαίως απαντά και στα όσα ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει τοποθετηθεί με δημόσιες συνεντεύξεις, λέγοντας ότι τελικά δεν ήταν όλα σύμφωνα με την νομοθεσία που είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε κάθε περίπτωση η νομολογία και οι επικέστερες τιμές δεν έχουν μεταβληθεί σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα κατά τον κύριο Σωτηρόπουλο. Απ' την άλλη, η κυβέρνηση λέει ότι οι αποφάσεις του δικαστηρίου ήταν σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα που ίσχυε πριν από την αλλαγή του το 2021. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Γιαννόπουλος Νίκος. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να καταλάβετε και να καταλάβουν όλοι τη λέξη ντροπή. Δεν έχω άλλα λόγια να πω. Πάνε πάλι να παραπλανήσουν τον κόσμο
για το νέο ποινικό κώδικα. Όπως καταλάβατε, αυτό είναι ένα παραμύθι, γιατί από όλους αυτούς ο Αγγελόπουλος θα καταδικαζόταν. Κανένας άλλος από το επιτελικό. Όλοι οι υπόλοιποι θα ήταν σπίτια τους. Ευχαριστώ. Πώς διαστήκατε με την απόφαση? Έτσι όπως έγινε η απόφαση, παρακαλώ για την παραγραφή για να το πάρουν στην πλάτη τους. Λέγομαι Χερβή Μάρης, είμαι στην κοινή στιμάτων τη χρονική πυρκαγιά στο μάτι. Έχασα εκείνο το βράδυ τη μητέρα μου, την αδερφή μου και τα δύο δίδυμα ανιψάκια μου. Κύριε Χερβή, νοπές οι μνήμες, δεν περνάει αυτή η πληγή, λένε. Δεν περνάει και κυρίως όλες αυτές τις μέρες, τον 1,5 χρόνο που γινόταν αυτή η εκεί, εγώ ήμουν από αυτούς που ήταν καθημερινά εκεί. Καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα ζούσαμε το συμβάν, δηλαδή γυρνά σπίτι σου το μεσημέρι και είσαι τόσο φορτισμένος που δεν θες να μιλήσεις σαν άνθρωπο, δεν θες να ακούσεις τίποτα, δεν θες να κάνεις τίποτα. Πόσο μάλλον που ως άπειροι σε δίκες τέτοιου μεγέθους, διάφοροι ισχυρισμοί και διάφορες μεθοδεύσεις μέσα στο δικαστήριο σε εξοργίζουν. Γι' αυτό που είδατε χθες, την οργή των ανθρώπων, πώς μπορεί να μην είναι δικαιολογημένοι? Απλά να πω για το χθεσινό, γιατί έχουμε μια συνέχεια σήμερα από ό,τι με ενημερώσανε από τους δικαστές κτλ. Η στάση των ανθρώπων, των συγγενών των θυμάτων, 6 χρόνια τώρα, είναι προκλητικά ψύχρεμη και αξιοπρεπής. Προκλητικά. Εγώ δεν θα ήθελα να είναι τόσο αξιοπρεπή. Θεωρούσα ότι έπρεπε να υπάρχουν πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Το λέω ειλικρινά. Ωστόσο, δεν έκλεισε δρόμος. Δεν προφυλακίστηκε κανένας. Δεν υβρίστηκε κανένας. Αντί αυτό, το πληρώνουμε, τα ακούμε εμείς. Κυκλοφορεί η σκηνή με την πεταμένη την καρέκλα, στη στιγμή που είχε τελειώσει το δικαστήριο, στη στιγμή που είχε αποχωρήσει η ΕΔΑ, οι κατηγορούμενοι είχαν σηκωθεί από το σημείο. Και είναι προκλητικό το ότι ο άνθρωπος, ο οποίος συνδέεται με την οικογένεια με τα άλλα δύο δίδυμα κοριτσάκια, συνελήφθη την ώρα που αποχωρούσαν από το δικαστήριο οι άνθρωποι που καταδικάστηκαν με 111 χρόνια φυλάκιση. Μόλις ακούσατε τις ποινές, πώς νιώσατε? Εγώ, για μένα ήταν ένα μονόμενο. Για μένα, το λέω και δεν υπάρχει λόγος να μην το λέω δημόσια, για μένα το μόνο που περιμένω είναι η παραγραφή. Βρήκατε κάποιον από αυτούς? Ελπίζω στην παραγραφή. Μιλήσατε με κάποιον από αυτούς? Όχι. Κάποια στιγμή, στην αρχή, με είχε πλησιάσει κάποιος. Εντάξει, δεν ήθελα χθες, ούτε κάνουμε τους συνηγόρους. Πώς είναι σήμερα η μέρα σας, πώς είναι η ζωή σας? Η ζωή μου και της οικογένειάς μου είναι ταγμένη στο να, όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, να μπορώ να πάω στην τάφο της μάνας μου, της αδερφής μου, που είναι μαζί με τα παιδάκια της, και να πω ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Τίποτα. Όταν πρόκειται να ψηφιστούν οι νέοι κώδικες, που ψηφίστηκαν πριν από 2 μήνες και θα ισχύσουν από αύριο, 1η Μαΐου, και με την ευκαιρία αυτή καλό θα είναι ο κόσμος να το γνωρίζει αυτό, ότι από αύριο ξεκινά η ισχύση του νέου κώδικα. Άρα σημαίνει μεγαλύτερη προσοχή σε όλα, γιατί από εδώ και πέρα, ό,τι και να κάνουμε, αν παρανομούμε, κάποια επίπτωση θα υπάρχει. Η υπόθεση, η περίοδος δηλαδή της απόλυτης ατιμορρησίας για ό,τι και αν κάνουμε, τελειώνει. Και αυτό θα το φανεί στον χρόνο. Εδώ λοιπόν είχαμε πει το εξής για τη φιλοσοφία αυτών των κωδίκων, ότι μετά από πολλές δεκαετίες που κοιτάξαμε με μια αντίληψη κράτους δικαίου τα δικαιώματα όλων όσων εγκληματούν, ήρθε η στιγμή να κοιτάξουμε και προς τη μεριά των θυμάτων και προς τη μεριά της κοινωνίας. Αυτή ήταν η φιλοσοφία των νέων κωδίκων που θα ισχύσουν από αύριο. Και τι δεν άκουσα γι' αυτό? Ότι καταλύεται το κράτος δικαίου. Το λέω αυτό σε σχέση με την εξέλιξη τη χθεσινή. Καταλαβαίνει τώρα ο κόσμος τι εννοούσε η κυβέρνηση με αυτά τα λόγια που είπα. Τι έχουμε τώρα εδώ, για να ξέρει ο κόσμος. Λέτε ότι με το νέο κώδικα ήταν τελείως διαφορετική
το νομικό πλαίσιο που θα εφάρμοζαν οι δικαστές. Τελείως. Δεν γνωρίζω σε βάθος τη δικογραφία, αλλά έχω μια εικόνα ως ενημερωμένος πολίτης. Όλα είναι γνωστά, δεν υπάρχει τίποτα άγνωστο. Κοιτάξτε, το πρώτο πρόβλημα είναι ότι παρά την επιμονή του ανακριτή που γνώριζε την υπόθεση καλά και εκ του νόμου αυτός την γνώριζε πάρα πολύ καλά την υπόθεση, να παραπεμφθούν για κακουργήματα και όχι πλημελήματα μερικοί από τους κατηγορούμενους, τελικά το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε να τους παραπέμψει για πλημελήματα. Για πλημελήματα. Το δεύτερο είναι ότι τους δόθηκε μια ποινή βάσης 3 χρόνια. Η ποινή αυτή, με βάση και τον ισχύοντα ποινικό κώδικα, αλλά και τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δίνει τη δυνατότητα στο δικαστήριο να μην τους δώσει ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεσή τους, αλλά να τους οδηγήσει στη φυλακή. Είναι περίεργο ότι το δικαστήριο τους έδωσε ανασταλτικό χαρακτήρα. Και το ακόμα χειρότερο. 2 ή 3 από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι καταδικάστηκαν κιόλας έστω. Οι 2 από τους 6, λέτε. Από τους 6. Ναι. Προήχθησαν επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας σε υπεύθυνη αρχηγή, έγινε αρχηγή Ελλάς και σε κρίσιμους τομείς, όπως και ο Γενικός Γραμματέας εκείνης περίοδου του Υπουργείου έγινε στέλεχος στο Υπουργείο από τη Νέα Δημοκρατία. Ο αρχηγός της Ελλάς τότε έγινε στέλεχος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου επί Νέας Δημοκρατίας. Για την απόφαση που είχαμε για το ΜΑΤΙ αλλά και τις αλλαγές που έχουμε στην δικαιοσύνη, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Δημήτρη Βερβεζό. Είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αλλά και ο πρόεδρος όλων των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ. Να πάρω το πρώτο σχόλιο σας για την απόφαση που είχαμε για το ΜΑΤΙ. Κοιτάξτε, γενικά η υπόθεση με το ΜΑΤΙ είναι μια υπόθεση που έχει αφήνει ένα βαρύ κοινωνικό αποτύπωμα και ένα βαρύ τραύμα στην λειτουργία της πολιτείας. Άρα όλη η απονομή της δικαιοσύνης στην υπόθεση αυτή είναι σημαντική για να μπορεί να αποκαθίσταται ένα αίσθημα δικαίου σε μια τόσο μεγάλη τραγωδία εθνική που υπέστη η χώρα και οι πολίτες και οι συγγενείς βέβαια των θυμάτων στην περίπτωση αυτή. Εδώ όμως ό,τι λάθη έχουν γίνει στην προδικασία και όχι στην κυρίως στη διαδικασία. Η καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης επί 6 χρόνια υπόθεση έρνεται στην προανακριτική διαδικασία. Με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε περάσει 6 χρόνια και να έχει βγει πρωτόδικη απόφαση, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται εκεί. Γιατί καθυστέρησε επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να πάμε σε μια δίκη στο ακροατήριο. Το δεύτερο σημείο το οποίο εντοπίζεται είναι ότι όλες οι ποινές οι οποίες επευλήθησαν με τον ποινικό κώδικα του 18, γιατί τότε έγινε το αδίκημα, όπως θυμίζω, πριν τις αλλαγές του 19. Τότε ήταν υποχρεωτική η μετατροπή της ποινής σε χρήμα. Μετά το 19, με τον νόμο Καλογύρου, με τους κώδικες Καλογύρου, καταργήθηκε η δυνατότητα μετατροπής ποινής. Και τότε η ποινή προβλεπόταν, ήταν από 3 χρόνια και πάνω, προβλεπόταν ποινή κάθερξης, η οποία εκτίεται εν μέρη, και κοινωνική εργασία για ποινές κάτω των 3 ετών. Δυστυχώς αυτή η ποινή, άρα δηλαδή το πλαίσιο του 19 ήταν πιο αυστηρό από το πλαίσιο του 18. Αλλά το 18 ο κώδικας ίσχυε από το 1951. Δηλαδή το ίδιο πράγμα που προβλεπόταν από το 51 μέχρι το 18 ήταν και αυτό το οποίο ίσχυσε κατά τον χρόνο που έλαβε χώρα το δυστύχημα αυτό, το τραγικό αυτό γεγονός. Άρα το δικαστήριο δεν είχε τη δυνατότητα να μην μετατρέψει την ποινή. Επίσης το δικαστήριο είχε μπροστά μια πλημεληματική υπόθεση. Δεν είχε κακουργηματική υπόθεση, γιατί στο παρελθόν με 2 βουλεύματα η υπόθεση κρίθη ότι είναι πλημεληματικής υφής και όχι κακουργηματικής υφής, παρά την αντίθετη άποψη του ανακριτή. Όμως 2 συμβούλια εφετών έκριναν ότι δεν υπάρχει κακουργηματική δίωξη. Τουναντίον, για να πάω και στην υπόθεση της μετατροπής, με τον τελευταίο ποινικό νόμο, τον οποίο εμείς τον έχουμε καταγγείλει και τον έχουμε καταδικάσει στη συνείδησή μας του κυρίου Φλωρίδη, εμείς έχουμε επανήλθει η χρηματική μετατροπή της ποινής. Πράγμα που ο κατηγορούμενος νόμος Καλογύρου την είχε απαγορεύσει. Και τώρα την επαναφέρει η κυβέρνηση με τον νόμο Φλωρίδη, τον 50-90. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι τότε το δικαστήριο δεν μπορούσε να μην μετατρέψει ποινές. Και δεν είχε το ανώτατο όριο ποινής που το 19 έγινε από 10 χρόνια σε 5, είτε αν ίσχυε η μετατροπή που ίσχυε κανονικά στην προηγούμενη περίπτωση, οι κατηγορούμενοι αντί να πληρώσουν 40.000 θα πληρώναν 50.000 ή 80.000. Άρα δεν θα υπήρχε περίπτωση έκτησης ποινής υπό το καθεστώς του κώδικα του 18.
Μην προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε πολιτική. Ναι. Άρα κύριε Πρόεδρε, ατυχώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης επιρρύπτει ευθύνες στον ποινικό κώδικα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, αυτό είναι η μικροπολιτική εκμετάλλευση. Καταρχήν, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υφυπουργός δεν οφείλουν να παρεμβαίνουν σε εκκρεμή ποινική δίκη. Το αν θα γίνει έφεση και αν θα πρέπει να γίνει έφεση και είναι αρμοδιότητα του εισαγγελέα και κανόνες άλλου. Δεν μπορεί από τη μια μεριά η κυβέρνηση να λέει ότι η δικαιοσύνη έχουμε για το ΜΑΤ, για την υπόθεση των Τεμπών, έχουμε υπόθεση εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και από την άλλη, μόλις βγαίνει η δικαιοσύνη και βγάζει μια απόφαση την οποία δεν αρέσει η κυβέρνηση, πριν διαβάσουμε την απόφαση, δεν την έχουμε δει καν την απόφαση. Κάνει μικροπολιτική. Κάνει μικροπολιτική. Και λέει ότι θα ασκηθεί έφεση. Πού το ξέρει ο Υπουργός. Είναι προφανή, είναι πάγια η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι πολιτικά πρόσωπα δεν πρέπει και δεν μπορούν να αναμειγνύονται σε εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις. Και πόσο μάλλον ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτό το πράγμα που κάνει ο Υπουργός ήταν λάθος. Είναι καθόλου. Είναι λάθος, ειδικά όταν γίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τώρα, αυτά που δρομολογούνται με τις αλλαγές που ήδη αντιδράτε, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε τώρα, η κυβέρνηση θέλει να φέρει στην Αττική, ενώ φτιάχνει δύο μεγάλα κτίρια στον Πειραιά και στην Αθήνα για να στεγάσει όλες τις δικαστικές υπηρεσίες, την ίδια στιγμή που κάνει αυτή την οικονομία κλίμακας, θέλει να δημιουργήσει και 5 περιφερειακά πρωτοδικεία στην Αττική, 6 με συγχωρείτε, δημιουργώντας σε χτίρια που σήμερα δεν υπάρχουν, σε εγκαταστάσεις που δεν βρίσκονται, με υπαλλήλους που είναι με κενές οργανικές θέσεις πάνω από το 50% και με ηλεκτρονική διαδικασία της δικαιοσύνης που είναι στα σπάργανα. Δηλαδή που μόνο το εισαγωγικό δικόγραφο και όχι όλα καταντίθεται. Σε μια εποχή που η κυβέρνηση ομιλεί για ηλεκτρονική δικαιοσύνη και ηλεκτρονικοποίηση τη ζωή μα, δεν έχει προχωρήσει καθόλου στη δικαιοσύνη, ενώ έχει προχωρήσει σε άλλου τομεί όπω είναι το gov.gr, έρχεται να κάνει, να βάλει το κάρο μπροστά από το άλογο. Πρώτα φτιάχνει υποδομέ, πρώτα βρίσκει τα κτίρια, πρώτα κάνει ηλεκτρονική τη δικαιοσύνη, πρώτα βρίσκει υπαλλήλου και μετά προχωρά σε κάποιε τομέ. Απλά εδώ έχουμε καταθέτουμε ένα νέο σχέδιο νόμου, το οποίο θα πάμε το ψηφίσουμε στη Βουλή αύριο, διότι πρέπει να πάρουμε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψη. Τίποτα περισσότερο. Και τα οποία λεφτά δεν θα γυρίσουν στη δικαιοσύνη. Θα πάνε σε άλλες πηγές, γιατί έχουν ήδη δοθεί. Δεν προβλέπεται να πάρουν τίποτα η ψηφιοποίηση και η ηλεκτρονικοποίηση δικαιοσύνης από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ναι, ήδη για τα θέματα της χωροταξίας έχουμε και αντιδράσεις με ειρηνοδικές σε όλη την περιφέρεια, έτσι. Υπάρχουν αντιδράσεις. Προφανώς έχετε και στην περιφέρεια πολλές αντιδράσεις. Παντού, το γνωρίζω. Και, οι τοπικές κοινωνίες έχουν διχαστεί στη Θήβα, στο Μεσολόγιο, στο Αγρίνιο, στην υπόλοιπη Ελευθερία, στην Αμαλιάδα. Παντού, παντού. Σε κάθε νομό έχουμε πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι τελευταίο να ρωτήσει ο Κώστας. Δεν μπορέσαμε να λύσουμε το πρόβλημα και το δημιουργήσαμε. Κάναμε τις κοινωνίες να τσακώνονται μεταξύ τους. Ακριβώς. Συνήθως δεν συμβαίνει, αλλά θέλω να το ρωτήσω. Μπορεί ένα επόμενο δικαστήριο επίπεδου εφετίου ενδεχομένως να κάνει δυσμενέστερες τις σημερινές ποινές που επέβαλε το δικαστήριο στην πρωτόδικη απόφασή του για το μάτι. Δηλαδή... Απαντάω. Πάντα μία ποινή μπορεί να γίνει και αν ασκηθεί έφεση από τον εισαγγελέα. Προφανώς μπορεί να ξαναδικαστεί υπόθεση από την αρχή και να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση. Όμως δυστυχώς ή ευτυχώς οι ποινές είναι μετατρέψιμες με βάση το τι ίσχυε το 2018. Άρα δεν μπορούμε να δικαστούμε ένα νόμο χειρότερο από εκείνον ο οποίος ίσχυε κατά τον χρόνο που τελέστηκε η πράξη. Τι ίσχυε το 2018, το οποίο ίσχυε από το 1950. Από το 1950, ναι. Κύριε Πρόεδρε, το 1951. Κύριε Πρόεδρε. Και μάλιστα σας λέω ότι ενώ ο κώδικας του Καλογύρου δεν προέβλεπε μετατροπή πλέον, την κατάργησε, ήρθε ο νόμος Φλωρίδη και την επανέφερε. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κάτι ακόμη. Εδώ φαίνεται από την απόφαση ότι επιβάλλονται ποινές μόνο στους υπηρεσιακούς παράγοντες, στους πυροσβέστες. Τι μήνυμα στέλνουμε εν ώψη της έναρξης της αντιπυρικής περίοδου στους στόλους που καλούνται να μας προστατεύσουν από τις πυρκαγιές? Κοιτάξτε να πω κάτι. Εγώ δεν έχω τη δικογραφία μπροστά μου και δεν μου αρέσει να κάνω κριτική λαϊκιστικού χαρακτήρα χωρίς να έχω δει τη δικογραφία. Οι δικαστές που είχαν τη δικογραφία μπροστά τους έκριναν έτσι, σωστά ή λάθος. Εγώ για να μπορέσω να σας πω αν είναι σωστή ή λάθος η κρίση τους, έπρεπε να έχω μπροστά μου όλο το αποδεικτικό υλικό και όλη τη γραφή. Όταν θα πάρω την απόφαση και τη διαβάσω, τότε να ξανασυζητήσουμε. Κριτική εκ του ασφαλού χωρίς να έχουμε δει τη δικογραφία και τι είχαν οι δικαστές μπροστά του, είναι λαϊκιστικού χαρακτήρα για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, επειδή είναι μπροστά οι ευρωεκλογές και να μην έχουν πολιτικό κόστος ο Α ή ο Β πολιτικός χώρος. Αλλά αυτό δεν αφορά εμένα. Αφορά τους πολιτικούς οι οποίοι επιχειρούν πάνω στο δράμα ανθρώπων να κάνουν πολιτικά παίγνια. Πρώτα αυτοί το κάνουν, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα αυτοί το κάνουν. Θα τρέμουν τα χέρια των πυροσβεστών το καλοκαίρι. Κύριε. Ναι, κύριε κάποιοι εξ αυτών όμως και της αστυνομίας αναβαθμίστηκαν. Πήραν και πολιτικές θέσεις μετά. Έτσι. Άλλοι γίνανε γραμματείς στα υπουργεία. Εμπλεκομένων στην υπόθεση, μετά από την επόμενη κυβέρνηση έγινε
αναβαθμίστηκε και πήρε υπεύθυνη θέση. Πολιτική θέση. Πολιτική θέση. Πολιτική θέση πήρε. Πολιτική θέση. Γραμματέας Υπουργή πολιτική θέση. Αναπαραπάνω, αναβαθμίστηκε όμως. Αυτό λέω. Λοιπόν, ωραία κύριε Βερβεσέ, να σας ευχαριστήσουμε. Καλό Πάσχα να ευχηθούμε. Καλό Πάσχα να ευχηθούμε. Λοιπόν, πάω στο πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Πάω στο Βαγγέλη τον Χριστόδουλο να δούμε τι γίνεται με την επιστολική ψήφο. Πόσοι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ψηφίσουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά και μια νέα δημοσκόπηση που έχει ενδιαφέρον. Βαγγέλη. Μιλούμε λοιπόν για στοιχεία που διαμορφώνουν το εκλογικό σώμα, άρα και τις ερχόμενες ευρωεκλογές. Έκλεισε η πλατφόρμα για την επιστολική ψήφο με το Υπουργείο να δίνει και το νούμερο στη δημοσιότητα. Ξεπέρασαν 200.000 οι αιτήσεις. Η πλειοψηφία βάσει τουλάχιστον της γεωγραφικής προέλευσης των συμμετεχόντων είναι από χώρες που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλοί Έλληνες μετανάστες, από την Γερμανία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Αμερική και από αλλού. Την ίδια στιγμή ήρθε στη δημοσιότητα μία νέα δημοσκόπηση, την φορά αυτή από την εταιρεία Mark για το πρώτο θέμα. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία, όμως όλα αυτά είναι υπό έλεγχο και αυτό γιατί στην ερώτηση συμπεριλαμβάνονται και οι Σπαρτιάτες ως κόμμα που έμειναν εκτός εκλογικής διαδικασίας, γιατί η ερώτηση έγινε πριν από την εξέλιξη από το δικαστικό προσκήνιο. Να δούμε την κάρτα για την εκτίμηση ψήφου. Είναι η κάρτα που έχει δώσει δημοσιότητα η εταιρεία βάσει των απαντήσεων των συμμετεχόντων για το πού θα κυμανθούν τα ποσοστά των κομμάτων. Έτσι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται από το 31,3 στο 35,5, 33,4 τη δίνει η δημοσκόπηση. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο 14,7, το ΠΑΣΟΚ στο 11,4 και στην συνέχεια τα υπόλοιπα κόμματα, η Ελληνική Λύση πολύ κοντά στο διψήφιο ποσοστό. Το πάνω μέρος του ποσοστού που δίνεται την φτάνει πάνω από το 10%. ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, Νίκη, Νέα Αριστερά, οι Σπαρτιάτες που είναι εκτός. Μέρα 25, Φωνή Λογικής σε ποσοστό 2,2%, Δημοκράτες πιο κάτω στο 1,7%. Η επόμενη κάρτα επίσης έχει ένα ενδιαφέρον γιατί αφορά τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών. Όπως ήταν αναμενόμενο στην πρώτη θέση ο Μητσοτάκης, ακολουθεί ο κύριος Κουτσούμπας και στη συνέχεια οι υπόλοιποι, λίγο πολύ εκεί δεν έχουμε αυξομοιώσεις. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον από την δημοσκόπηση είναι το πού προέρχονται ιδεολογικά και πολιτικά οι αναποφάσεις. Τη βλέπουμε λοιπόν ότι βάσει των στοιχείων της δημοσκόπησης ένα μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα των αναποφάσεων, προέρχεται από τον χώρο της αριστεράς και του κέντρου. Κεντρώοι και κέντρο-αριστεροί ψηφοφόροι είναι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται να μην έχουν κατασταλάξει στην ψήφο τους. Διπλής ανάγνωσης η είδηση αυτή. Από τη μία, το κάθε κόμμα μπορεί να θεωρεί ότι έχει υψηλό ταβάνι στον χώρο εκείνο. Από την άλλη, είναι και η άλλη ανάγνωση των στοιχείων, ότι δεν τους εμπνέει προς το παρόν κάποιο από τα κόμματα και ψάχνονται. Αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, έτσι και άλλα κόμματα στον χώρο. Η Πλεύση Ελευθερίας. Ναι, και στον χώρο της. Έχουν λοιπόν να παίρνουν ακόμη. Έτσι. Mm-hmm. Εκτός αν την τελευταία στιγμή γίνουν κάποιες κινήσεις και μπορεί να αντλήσει από εκεί και η κυβέρνηση. Έτσι, είδαμε. Λοιπόν, τη φωτογραφία της στιγμής που έχουμε μέσα από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και για την επιστολική ψήφο, όλα αυτά θα τα δούμε τον κύριο Πιστόλο, ο οποίος είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Καλησπέρα κύριε Πιστόλο, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την επιστολική ψήφο. 200.000, έτσι. Είναι ένα ικανοποιητικό νούμερο, παρόλο τα προβλήματα που υπήρξαν εκεί με την κυρία Σιμακοπούλου, έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό. Πήγε πολύ καλά εντός της Ελλάδος, στους Έλληνες εντός της χώρας, γιατί αν δεν κάνω λάθος, το ενδεχομένως το 70% είναι ένα από Έλληνες εντός της χώρας και το 30% από το εξωτερικό. Στο εξωτερικό δεν πήγε τόσο καλά. Υποθέτω ότι ένα ρόλο έπαιξαν τα email που είπατε, ένα άλλο ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι είναι ευρωεκλογές
και ενδεχομένως την Αμερική και την Αυστραλία να μην ενδιαφέρονται τόσο για τις ευρωεκλογές, όσο για τις εθνικές εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε μετά αν έχουμε επιστολική ψήφο σε εθνικές εκλογές. Αλλά για πρώτη φορά, για κάτι καινούργιο για τους Έλληνες, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς βλέπουν διστακτικά το καινούργιο, νομίζω πήγε πολύ καλά. Ναι. Ενώ ότι με το σάλο που προκλήθηκε από την κυρία Σημαρκοπούλου, οι Έλληνες που μένουν στη χώρα και θα ψηφίσουν επιστολικά, παρόλα αυτά, έτσι, ένα μεγάλο ποσοστό, πόσο 60-70% είναι από τους 200.000, Βαγγέλη, περίπου εκεί πρέπει. Έτσι, είπε, θα ψηφίσω επιστολικά. Άρα είναι σημαντικό. Τώρα, πάμε στη φωτογραφία τη στιγμή, στη δημοσκόπηση που δείξαμε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα και μετά μας πείτε τι γίνεται και στην Ευρώπη, που είστε εσείς, έτσι. Να μας φέρετε και από εκεί την εμπειρία, πώς κινούνται τα πράγματα. Κοιτάξτε, τα πράγματα δείχνουν στερά, αλλά στην ουσία είναι ρευστά. Διότι τα ποσοστά τα οποία βλέπουμε είναι μέσα στο στατιστικό λάθος να αλλάξουν και να έχουμε, δηλαδή, είναι άλλο το 31% για την Νέα Δημοκρατία, άλλο το 35%. Μπορούμε να βλέπουμε και την κάρτα, συγγνώμη λίγο κύριε Πιστόλ, αν μπορούμε. Είναι άλλο το να έχουμε 0,4 διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και άλλο να έχουμε 5 μονάδες. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε κυρίως επίσης μετά το Πάσχα, γιατί όπως είπε και ο Βαγγέλης, οι Σπαρτιάτες πλέον δεν παίζουν, αλλά τι είχαμε και τη στήριξη Κασιδιάρη σε έναν υποψήφιο από ένα άλλο κόμμα χθες, οπότε πρέπει να δούμε και αυτό πώς θα επηρεάσει το παιχνίδι. Αυτό που φαίνεται σίγουρα είναι, και πρέπει να το πούμε, είναι ότι ακόμα και 33 αναθέσεις που έθεσε στόχο ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, να πάρει η Νέα Δημοκρατία, το 33% αυτό θα είναι διαφορετικό από το 33% του 2019. Γιατί το 2019 είχε βάση πιστούς συντηρητικούς ψηφοφόρους, οι οποίοι τώρα είναι σε κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας σε σημαντικό βαθμό, κυρίως αυτό του κυρίου Βελόπουλου. Και τώρα το 33% θα έχει βάση ψηφοφόρους οι οποίοι είναι από το κέντρο, ας το πούμε, ή από άλλα εκλογικά κοινά, τα οποία δεν έχουν δεν είναι τόσο πιστοί στην ψήφο τους. Δηλαδή μπορεί να την αλλάξουν πιο εύκολα. Άρα δεν είναι τόσο στέρεο για το μέλλον. Εάν αθροίσουμε τις δυνάμεις των κομμάτων που είχαμε το 19 στις ευρωεκλογές, έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ ενώ και του ΠΑΣΟΚ, αυτό το άθροισμα θα δούμε ότι σήμερα δημοσκοπικά, έτσι, είναι πολύ χαμηλότερα. Άρα επιβεβαιώνεται αυτό που λέτε, κύριε Πιστόλο, ότι μάλλον η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, αντλεί από την κέντρο αριστερά, διότι δεξιά του χάνει. Πού μπορεί και το ισοσκελίζει αυτό, παίρνοντας από την κέντρο αριστερά. Αυτό φαίνεται. Πολύ σωστά. Έχει κάνει μετατόπιση το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλο που έχει ένα Βαρτζόπουλο, έτσι, που λέει αυτά που λέει. Προσέξτε το τώρα. Σωστά. Φοβερό. Έχει κάνει μετατόπιση το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως μετατόπιση κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ εγώ δεν θα τα άφηριζα με τον ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ θα άφηριζα μόνο τα ποσοστά της Νέας Αριστεράς, αν είναι για κάτι να γίνει το μετά. Α, λέτε ότι έχουμε πολύ μετατόπιση προς τα κεντροδεξιά του κ. Κασελάκη τώρα. Έχουμε μετατόπιση, ναι, προς ένα κόμμα το οποίο θα θυμίζει ή προσπαθεί να το κάνει έτσι να είναι στα πρότυπα των δημοκρατικών των ΗΠΑ. Δεν έχει σχέση με την παραδοσιακή αριστερά όπως τη γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Είναι λάδι με νερό. Ουσιαστικά τι προσπαθεί να κάνει ο κ. Κασελάκης? Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να μην φοβήσει τους δεξιούς ψηφοφόρους, άρα να μην έχουν την ανάγκη να συσπηρωθούν στη Νέα Δημοκρατία. Και το δεύτερο είναι να προσπαθήσει, όχι τώρα, αλλά στο μέλλον, να πάρει απευθείας ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί πρέπει να πεις ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική. Αυτό είναι πολύ μακριά από αυτό. Αυτό όμως το πετυχαίνεις με πολιτικές. Mm-hmm. Και εκεί βλέπουμε, διαφορετικές. Άλλη πολιτική έχει για την υγεία, παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Γεωργιάδης. Άλλη πολιτική έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, έτσι. Δια του κυρίου Πολάκη, ας πούμε, που την εκφράζει περισσότερο, παρόλο που δεν είναι το μέρος. Σωστά, αλλά αυτά για να περάσουν στον κόσμο θέλει χρόνο, άρα πάνε για μετά τις ευρωεκλογές. Πάντως το κόμμα το οποίο φαίνεται να έχει διπλασιάσει και να πατάει στον διπλασιασμό των ποσοστών του, δηλαδή να το έχει ως βάση αυτό, όχι ως ταβάνι, είναι η Ελληνική Λύση, που είναι ο κύριος εισαγωγέας των ψήφων που φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, των συντηρητικών ψηφοφόρων. Το οποίο δεν μας ξάφνιασε εμάς, το λέγαμε από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εδώ μαζί σας. Το λέμε εδώ και πολύ καιρό. Είναι μήνες. Το μόνο κόμμα το οποίο κάνει κοινοβουλευτικά, βγαίνει μπροστά και κάνει την αντιπολίτευση που επιθυμεί αυτή η ομάδα ψηφοφόρων. Οπότε είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό που βλέπουμε.
Τώρα, είπατε ότι ο κ. Κασελάκης επιχείρησε να κάνει τους δημοκρατικούς της Αμερικής στην Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι με τους δημοκρατικούς. Ήδη δεν είναι. Μπράβο. Άρα τι έχουμε εδώ, είναι πολύ σωστή παρατήρηση αυτό. Τι έχουμε εδώ, έχουμε δύο κόμματα τα οποία ανταγωνίζονται για το ουσιαστικά σε σημαντικό βαθμό συγγνώμη, για το ίδιο εκλογικό κοινό. Ναι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί η διαφοροποίηση που υπάρχει είναι μόνο σε ειδικές ομάδες. Και οι δύο πάνε στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και οι δύο πάνε στους περιβαλλοντικούς, δηλαδή στους environmentalist, και οι δύο πάνε στους φιλόζωους και οι δύο πάνε στους κεντρώους. Οπότε νομίζω ότι στο μέλλον, εάν κρατήσει ο κ. Κασελάκης το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε, εάν κρατήσει και πάει καλά, στο μέλλον Κασελάκης Μητσοτάκης θα διαγωνιστούν για το ίδιο κοινό. Έχει το προβάδισμα προφανώς ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν ξέρει τι μπορεί να φέρει η φθορά του χρόνου στην κυβέρνηση. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα άλλο μεγαλύτερο ίσως πολιτικό κενό, που μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί και να δούμε έναν άλλο σχηματισμό. Εάν το ΠΑΣΟΚ τελικώς δεν πάει καλά με την έννοια ότι υπήρχε ένα στόχος να είναι δεύτερο. Έτσι. Εκεί που υπάρχει το κενό, γιατί δεν πρέπει πλέον να το κοιτάμε δεξιά-αριστερά. Εκεί που υπήρχε το κενό, μάλλον, και τώρα πάει να καλυφθεί, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο. Φαίνεται κάποιος να είναι μπροστά, αλλά θα το δούμε αυτό. Ναι. Είναι, αν έχουμε δημοκρατίες, πρέπει να έχουμε και ρεπουμπλικάνους. Ναι. Οι ρεπουμπλικάνοι σχηματίζονται σιγά-σιγά, θα πάρουν τώρα τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που λέμε δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, στον τηρητικό χώρο, σε ένα 20%. Όλοι μαζί. 19%. Δεν είναι λίγο. Είναι δεύτερο κόμμα. Αν ενωθεί. Οπότε, εάν πάμε σε ένα δίπολο, δεν νομίζω, εγώ πιστεύω θα πάμε ή σε δίπολο ή σε τρίπολο ή σε τετράπολο στο μέλλον, θα πρέπει να έχουμε και τους Ρεπουμπλικάνους μέσα. Ναι. Οι οποίοι Ρεπουμπλικάνοι που τους βλέπετε στην Ελληνική Λύση. Αυτή τη στιγμή η Ελληνική Λύση έχει τους μισούς από το συνολικό ποσοστό. Οπότε, εάν κάποιος έχει το προβάδισμα, είναι αυτή. Μάλιστα. Κώστας Μαυρίδης, να ρίξουμε την κουβέντα. Έλα, Κώστα. Να δούμε λίγο και να φωτίσουμε λίγο τις αναποφάσεις τους. Δεν εμπνέονται, επειδή είπαμε ότι είναι περισσότερο αριστεροί και κέντρο αριστεροί, δεν εμπνέονται από τα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή αυτοί ενδεχομένως να προτιμήσουν να πάνε παραλία επειδή είναι και καλοκαίρι οι εκλογές. Εννοείται, επειδή δεν άκουσα καλά, επειδή οι αναποφάσεις είναι περισσότεροι στην κεντροαριστερά, ναι. Θα ευνοηθούν τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Όχι, όχι. Δεν εμπνέονται και είναι αναποφάσεις τι. Δεν είναι μόνο η αριστερή, είναι η κεντρώη και η κεντροαριστερή. Η κεντρώη και η αριστερή. Και ναι. Η ιστορία διδάσκει ότι ο Μητσοτάκης παίρνει από παντού από εκεί. Έτσι, προσέξτε το τώρα. Σωστά. Σωστά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παίρνει και από τους δύο, δηλαδή παίρνει και από κέντρο, παίρνει και από κεντροαριστερά. Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να δούμε περισσότερο είναι τι ψήφισαν αυτοί το 2023 που είναι αναποφάσιστοι, όχι το που τοποθετούν τον εαυτό τους. Γιατί κάποιος μπορεί να λέει ότι είναι κεντρός. Και στην πραγματικότητα με αυτό πιστεύει να είναι κεντροδεξιός ή να είναι κεντροαριστερός ή να είναι ακόμα και αριστερός. Αλλά αυτό δείχνει, εάν τα πάρουμε ότι είναι έτσι όπως είναι, ότι τα κόμματα της κεντροαριστεράς δεν πείθουν. Δηλαδή έχουμε ψήφους κυρίως κυβερνητικές εκεί πέρα. Δεν έχουμε ψήφους ιδεολογίας, οι οποίες δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν. Και δεν ξέρουμε αν θα ψηφίσουν. Ναι. Βαγγέλη. Για την ιστορία, ο Κασιδιάρης είπε ότι στηρίζει υποψήφιο. Οι νομικοί υποστηρίζουν ότι το έκανε αυτό για να μην ακολουθηθεί η διαδικασία του παρελθόντος. Ανέφερε όμως υποψήφιο του κυρίου Εμφιετζόγλου, να δούμε αν το κόμμα του Πατριώτες λέγεται, θα έχει άνοδο και θα αποδειχθεί και εκείνο παίκτης των εξελίξεων. Να το δούμε αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν θέλει αυτό να το σχολιάσει ο κύριος Πιστόλας. Όχι, είναι αυτό που είπαμε. Φεύγουν οι Σπαρτιάτες και έχουμε ερωτηματικό στο αν μπαίνει κάποιος μέσα στο παιχνίδι. Πάντως δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τα μικρότερα κόμματα, έτσι, που κάποια φλερτάρουν στο εύρος που διαμορφώνεται από έως. Πολλά φλερτάρουν. Προσέξτε το λίγο. Να δούμε λίγο την κάρτα ξανά. Εδώ. Προσέξτε το λίγο. Λοιπόν, εντάξει, η Νέα Αριστερά που αποτελεί κοινοβουλευτική ομάδα, οι Σπαρτιάτες που δεν κατεβαίνουν, το Μέρα 25. Προσέξτε το λίγο. Είχαμε και τον κύριο Βαρουφάκη προθέσει εδώ στην εκπομπή. 2,4-3,1. Mm-hmm. Είναι μέσα στο παιχνίδι, έτσι κύριε Πιστόλα. Σαφώς και το Μέρα 25. Φωνή λογικής. Φωνή λογικής. Η κυρία Λατινοπούλου. Είναι από 2,2-2,8. Οι Δημοκράτες. Κύριο Λοβέρδο. Ο κύριος Λοβέρδος. 1,7-2,3. Λοιπόν, άρα εδώ έχει. Εντάξει, για την πλεύση ελευθερία δεν το συζητάμε, έτσι. Είναι βέβαιο ότι. Έχει ενδιαφέρον όσον αφορά. Και η νίκη θα είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Έχει ενδιαφέρον όσον αφορά δύο πράγματα. Πρώτο είναι το πόσους ευρωβουλευτές θα βγάλουν τα μεγάλα κόμματα, γιατί όσο περισσότερα μικρότερα βγάλουν, τόσο λιγότερο θα βγάλουν τα μεγάλα. Κόβουν από τα μεγάλα. Και το δεύτερο είναι το ότι φαίνεται ότι είμαστε αυτή τη στιγμή, έχει καταρρεύσει ένας πόλος, έχει καταρρεύσει ένα σύστημα ολόκληρο στις προηγούμενες εκλογές. Έχουν γίνει πολλά κομμάτια και είμαστε στον προθάλαμο της δημιουργίας ενός νέου πολιτικού συστήματος στο μέλλον. Γι' αυτό βλέπουμε να μην είναι δύο μεγάλα κόμματα, βλέπουμε ένα μεγάλο κόμμα, τρία, τέσσερα, τα οποία είναι μεσαία και αυτά μικρά. Ναι. Είναι τα κομμάτια τα οποία σιγά σιγά θα ενωθούν, κάτι θα γίνει, κάποιο θα απορροφήσει τα άλλα και στο τέλος θα εμφανιστούμε να έχουμε ένα νέο πολιτικό σύστημα. Αλλά είμαστε πολύ νωρίς, είμαστε ακόμα στο δρόμο. Η είσοδος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτών των μικρών κομμάτων που είδαμε, την επόμενη μέρα διαδραματίζουν ρόλο και στη χώρα μέσα, έτσι, και για τις εθνικές εκλογές. Σωστά. Προσέξτε. Σωστά, γιατί γίνονται παίκτες. Παίκτες και δεό και έχουν χρηματοδοτήσεις και υπάρχουν πλέον στο Σωστά. πολιτικό γίγνεσθε. Είναι παίκτες μετά. Λοιπόν, ωραία, να πούμε καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, κύριε Πιστόλα. Για την Ευρώπη δεν μας είπατε. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι έχουμε από Ευρώπη για ευρωεκλογές. Στην Ευρώπη έχουμε μία μάχη ανάμεσα στα δύο κόμματα που είναι στα δεξιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή το ID και το ECR, και στους φιλελεύθερους του Ρουνιού για την τρίτη θέση. Μάλιστα. Αυτή είναι είναι και οι τρεις πολύ κοντά. Αυτή είναι η εικόνα εκεί. Ωραία. Καλό Πάσχα λοιπόν. Να είμαστε καλά, κύριε Πιστόλα. Είμαστε καλά. Λοιπόν, μένω με τον, με τον Κώστα. Με τον Κώστα. Λοιπόν, τι λένε οι έμποροι τώρα για το Πάσχα μας. Μικρό το καλάθι, μεγάλο το καλάθι. Οι μικρομεσαίοι προσπαθούν να τζιράρουν. Προσπαθούν και με την επενδύοντας την σχέση με τους καταναλωτές, γιατί μικρές κοινωνίες είμαστε, αλλά και με τις προσφορές από το παράθυρο, θα έλεγα, καθώς δεν βρισκόμαστε σε εκπτωτική περίοδο. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έχουμε μια κίνηση προς το τέλος της μεγάλης εβδομάδας. Τα πράγματα πάντως δεν είναι καλά για τον εμπορικό κόσμο. Η κίνηση, αν συγκρίνω με τις προηγούμενες χρονιές, είναι πολύ πιο πτωτική από ό,τι είπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Γίνονται παραγγελίες, τι λέει ο κόσμος, ή έτσι απομακρυνόμαστε από τον ολόκληρο Βελία και ψάχνουμε κομμάτια. Αυτό ακριβώς. Απομακρυνόμαστε πράγματι από τον ολόκληρο Βελία και οι περισσότερες παραγγελίες είναι σε κομμάτια. Τι πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής να προσέξει, ας φάει έστω λιγότερο και ας πάει στα κρεοπολία τα οποία πουλάνε ελληνικό αρνί και φρέσκο. Γιατί τα σούπερ μάρκετ αυτό είναι σχέτη απάτη, καθαρή, οφθαλμοφανή απάτη. Πρέπει να το καταλάβει ο καταναλωτής και να αποφύγει αυτή την παγίδα. Δώστε μας μια εξήγηση, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση μεταξύ του σούπερ μάρκετ και των κρεοπολιών. Ναι. Η απόκληση οφείλεται καθαρά στο γεγονός ότι αυτά τα προϊόντα είναι εισαγόμενα, σφάχτηκαν πριν από μπορεί και δύο μήνες νωρίτερα, μπήκαν σε βαθιές καταψύξεις, σε βαθιά ψύξη, ψεκάστηκαν φυσικά με τα ανάλογα υγρά προκειμένου όταν ξεπαγώσουν να φαίνονται σαν φρέσκα και αυτό είναι και ανθυγιεινό, μπορώ να πω καρκινογόνο. Ας προσέξω καταναλωτή, ας φάει λιγότερο. Κάτι άλλο. Πρέπει να κάνουμε εγκαίρα τις παραγγελίες, να κάνετε και τον προγραμματισμό. Υπάρχει ενδεχομένως και θέμα επάρκειας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, βεβαίως. Βλέπουμε ότι θα υπάρξει έλλειψη στο ντόπιο αμνοερήφιο, οπότε θα ήταν καλό να κάνουν τις παραγγελίες τους, προκειμένου να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Ότι θα πάρουν και θα πάρουν αυτό που θέλουν. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Επίσης, εύχομαι και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πολύ. Για την κίνηση στην αγορά, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, θα μιλήσουμε επιπρόσθετα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς, τον κύριο Ιωάννη Βαϊνά. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Καλυπίδη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Πώς πάνε τα πράγματα στην αγορά της Καστοριάς, για πείτε μας. Πιστεύω ότι έχει μια εβδομάδα τώρα που έχει ξεκινήσει λίγο μια αλφα κίνηση στην αγορά, όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι κάτι αισιόδοξο. Μάλιστα. Οι τιμές επάρκεια έχουμε τα πάντα, έτσι. Πιστέψτε με, και σε τιμές και σε ποικιλία και σε όλα είναι καλό ο κόσμος να βγει έξω, γιατί πλέον το ίντερνετ κάνει μεγάλη ζημιά, να δει τα προϊόντα στα καταστήματα, να γνωρίσει τον κόσμο, να μπορέσει να ψωνίσει από τα μαγαζιά, να βγουν όλοι κερδισμένοι. Τώρα, αυτό που θέλω να ρωτήσω, εσείς εκεί, οι επιχειρήσεις μας στην Καστοριά, ακολουθούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, γίνονται προσπάθειες? Θέλοντας και μη, κύριε Καρυπίδη, πρέπει ο κόσμος αυτή τη στιγμή.
υπολογίζω το 70 με 75% των καταστημάτων έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα. Μπράβο. Πρέπει να γίνει το 100% για μένα, γιατί πλέον ο κόσμος έχει μάθει έτσι από COVID και μετά και πρέπει να συμβαδίσουμε όλοι σε αυτό το κομμάτι. Έχει αλλάξει ο παραδοσιακός τρόπος που γνωρίζαμε, ο κόσμος να βγαίνει στα καταστήματα, στις βιτρίνες να κοιτάει πράγματα, έτσι, που είναι και μια γιορτή μέσα στις γιορτινές ημέρες. Έχει αλλάξει η νοοτροπία ο κόσμος, δεν βγαίνει πλέον όπως έβγαινε. Τις γιορτές βγαίνει. Είναι η ορταστική περίοδος και Χριστούγεννα και Πάσχα θα βγει λίγο περισσότερο κόσμος. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και τα χρόνια, το ίντερνετ έχει μπει και για τα καλά στη ζωή μας μέσα. Έχει την αποταμίευση εκείνη που χρειάζεται για να ψωνίσει ο κόσμος. Έχει αγοραστική δύναμη ή λόγω των προβλημάτων της οικονομίας. Έφυγε και κόσμος από την Καστοριά. Έτσι. Η Καστοριά μας έγινε και μονοδρίκη. Το λέει από μόνο του το πράγμα ότι έφυγε ο κόσμος. Για πείτε μας. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Η Καστοριά έχει μεγάλο αγοραστικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει κόσμος. Έχουμε και το θέμα της Γούνας τα τελευταία χρόνια λόγω του πολέμου. Πόσο ακόμα περισσότερο εκεί. Οπότε είναι δύσκολο το αγοραστικό κοινό για την πόλη μας. Είναι δύσκολο το κομμάτι. Επειδή έρχονται τουρίστες, έχουμε επισκέπτες, έτσι δεν είναι? Ψωνίζουν αυτοί από τα καταστήματά μας, βγαίνουν στην αγορά ή έρχονται για συγκεκριμένο λόγο μόνο και φεύγουν? Κοιτάξτε, υπάρχει τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός στην πόλη μας έχει ανέβει πάρα πολύ. Τα εμπορικά καταστήματα της πόλης κερδίζουν έμεσα, όχι άμεσα από αυτό το κομμάτι. Δηλαδή τα ξενοδοχεία, η εστίαση. Θα δουλέψει η εστίαση στα ξενοδοχεία και θα θέλουν να ψωνίσουν αυτοί οι εργαζόμενοι. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Άμεσα είναι λίγο δύσκολο ακόμα, δεν το έχουμε καταφέρει. Ευελπιστούμε στο άμεσο μέλλον να το καταφέρουμε. Έχουμε καταστήματα που στοχεύουν στον τουρισμό, στους επισκέπτες, με σοβενίρ, με κάποια έτσι μικροείδη προϊόντα, μικροδόρα κτλ. Ναι, ιδίως στην παραλία, στην νότια που είναι το κέντρο των καταστημάτων της εστίασης, υπάρχουν αρκετά καταστήματα τουριστικού περιεχομένου που δουλεύουν κυρίως αυτή την εποχή. Που έχουμε έτσι μικρά δωράκια, γούνινα και τα λοιπά, αν θυμάμαι. Οτιδήποτε, παντόφλες, τα πάντα, δωράκια, ναι, τουάρ και τα πάντα. Ναι. Ωραία. Έλα, Κώστα. Τώρα ολοκληρώθηκε και η 49η Διεθνή Έκθεση Γούνας. Υπήρξε επισκεψιμότητα στην περιοχή, άρα και ενδεχομένως είδατε και εσείς πελάτες στα καταστήματά σας? Όπως είπατε, τελείωσε η Έκθεση Γούνας πριν λίγες μέρες. Υπήρχε μια αυξημένη κίνηση. Όχι ιδιαίτερη όπως τις προηγούμενες εποχές σίγουρα, αλλά μια αυξημένη κίνηση υπήρχε. Ήρθαν κάποιοι κυρίως Νοτιοκορεάτες, λίγοι Ουκρανοί και λίγοι Καζακστανοί από ό,τι έμαθα τουλάχιστον. Το θέμα της Γούνας πήγε σχετικά καλά, χωρίς να το γνωρίζω το στοιχείο ακριβώς, αλλά και τα δικά μας τα καταστήματα, κάποια μαγαζιά δουλέψανε κάπως. Ναι. Κλείνοντας, τι θέλετε να πείτε στους συμπολίτες σας, αλλά και σε όλους τους δημοκρατές? Εγώ θα έλεγα και στον Δήμαρχο ή στον Περιφερειάρχη. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει για να βοηθήσει την εμπορική κίνηση στην περιοχή? Κοιτάξτε, κάτι άμεσα να βοηθήσει είτε ο Δήμαρχος είτε ο Αντιπεριφερειάρχης. Είμαστε σε επαφή κάθε μέρα μαζί του. Νομίζω στον κύριο Μητσοτάκη πρέπει να απευθυνθεί, να ανεβεί λίγο το εισόδημα, για να μπορεί ο κόσμος να ψωνίσει και να πέσει η ακρίβεια. Μακάρι να μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί του για να το αναφέρουμε αυτό. Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Με τους τοπικούς άρχοντες έχουμε μια καλή συνεργασία. Προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο και της πόλης και της περιφέρειας. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ στους καταναλωτές της Δυτικής Μακεδονίας είναι να προτιμήσουν τα τοπικά καταστήματα. Θα κάνουν καλό σε όλους μας και στους ιδίους. Θα βρουν δουλειά τα παιδιά τους. Θα είναι όλα καλύτερα για κάθε περιοχή. Όσο μπορούν να μην ψωνίζουν από το ίντερνετ, να έχουν την τοπική αγορά πάνω απ' όλα. Όταν σβήνουν τα φώτα σε καταστήματα στις πόλεις μας, νεκρώνουν οι πόλεις, έτσι. Όταν ανάβουν τα φώτα στα καταστήματά μας, είναι άλλη αίσθηση και έτσι μπορείς να πεις ότι έχεις και μια γιορτή στην πόλη και στην περιοχή που μένεις. Καλό Πάσχα, κύριε Πρόεδρε, να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάω στο δεύτερο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. 30 του Απρίλη σήμερα, αύριο
1 του Μάη και εμείς δεν θα είμαστε μαζί. Θα απεργήσουμε όλοι οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής επικοινωνίας στην 24ωρο απεργία, η οποία κήρυξε και η ΓΕΣΕ. Πάω στον Κώστα τον Μαυρίδη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα. Πράγματι έτσι είναι. Κατεβάζουν ρολά η εργατική τάξη, θα έλεγα. Υπάρχει η 24ωρη πανελλαδική απεργία για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, που όπως λένε τα συνδικάτα, είναι απεργία και δεν είναι αργία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η κυβέρνηση με απόφασή της λόγω του Πάσχα έχει μεταθέσει τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς για την δεύτερη μέρα μετά το Πάσχα. Αυτό όμως στο κομμάτι της αργίας. Ουσιαστικά φέτος έχουμε διαχωρισμό της αργίας με την απεργία. Θα υπάρξουν κινητοποίησεις σε όλη τη χώρα, κεντρική βεβαίως στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις. Και φέτος η εργατική πρωτομαγιά θα εορταστεί στην ελληνική περιφέρεια ξεχωριστά, καθώς θα υπάρξουν ξεχωριστές συγκεντρώσεις από το ΠΑΜΕ. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Εμείς ως ΑΔΔΙ έχουμε και συγκέντρωση στην πλατεία Κοραή στις 11 η ώρα και είναι μια ημέρα απεργίας. Η κυβέρνηση έχει μεταφέρει την αργία για την τρίτη μέρα του Πάσχα. Ελπίζουμε ότι θα έχουν μείνει αρκετοί στην Αθήνα, ώστε να έχουμε συγκεντρώσεις για αυτή την ημέρα της γιορτής των εργαζομένων. Κύριε Νημερόπουλε, αύριο είναι απεργία και την τρίτη, ακριβώς, και την τρίτη είναι αργία. Είναι αργία. Είναι αργία. Έτσι ακριβώς. Άρα δύο μέρες κλειστό το δημόσιο. Το δημόσιο, για αυτούς που θα απεργήσουν δύο μέρες. Για αυτούς οι οποίοι θα είναι μόνο αργία, θα είναι μόνο η αργία της Τρίτης. Για την αυριανή ημέρα, την εργατική πρωτομαγιά που τιμούμε τους αγώνες των εργαζομένων, αλλά έχουμε και την 24ωρη απεργία με τα αιτήματα που μπαίνουν από όλους τους εργαζόμενους, αλλά και τους ανθρώπους εμάς δηλαδή, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας όπου απεργούμε. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Καραγεωργόπουλο, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος τύπου της ΓΕΣΕ. Καλησπέρα κύριε Καραγεωργόπουλο, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Να πούμε για την αυριανή ημέρα, έτσι. Εργατική πρωτομαγιά, απεργία, απεργούμε και όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ποιοι άλλοι θα μας πείτε εσείς και τα αιτήματα που μπαίνουν, έτσι. Απεργούν όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα με απόφαση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας πραγματοποιεί 24ωρη απεργία. Παρά την κυβερνητική απόφαση για μετάθεση της εργατικής πρωτομαγιάς στη δεύτερη μέρα μετά την Πάσχα, εμείς διαμηνύουμε πως η εργατική πρωτομαγιά δεν είναι αργία, όπως κάποιοι θέλουν να την ονομάσουν, να την μεθοδεύσουν. Είναι απεργία. Απεργούμε για τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, για τις συλλογικές μας συμβάσεις, για την ακρίβεια η οποία έχει φτάσει στο Θεό και κανένα νοικοκυριό δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Για όλα αυτά τα οποία καταδυναστεύουν την καθημερινότητα των εργαζομένων, των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που εμείς εκπροσωπούμε ως νομοσπονδία. Άρα ουσιαστικά τιμούμε τους αγώνες του εργατικού κινήματος διαχρονικά αυτή την ημέρα, αλλά και επιβεβαιώνουμε τα αιτήματα που προσφάτως είχαμε πάλι στην απεργία σας, έτσι, που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και είχε και μεγάλη συμμετοχή. Ωραία. Τι συγκεντρώσεις θα έχουμε, ποιος είναι ο προγραμματισμός? Στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, δηλαδή εκλαθμόνος στις 11 η ώρα η ΓΕΣΕ. Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και οι ΑΔΔΙ έχουν πραγματοποιήσει τη δική τους απεργιακή συγκέντρωση και βεβαίως στην περιφέρεια, σε όλες τις πόλεις, τις κεντρώσεις και στα θεραλυτήρια των εργατικών, των κατατόπους εργατικών κέντρων. Καλούμε όλους τους συναδέλφους και όλες τις συναδέλφες να παρευρεθούν και να δώσουν ένα αγωνιστικό παρόν σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Ειδικά αυτή την ημέρα, την Πρωτομαγιά, που είναι και η ημέρα σύμβολο για την εργατική τάξη και τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Εδώ επειδή έχουμε καλό ρεπορτάζ στην περιφέρεια, ο Κώστας δηλαδή, το πάμε πάλι ξεχωριστά, Κώστα, έτσι. Ωραία. Έτσι, ακριβώς. Για να σε δώσω και το λόγο και στο Βαγγέλη μετά. Κώστα. Ναι, και στην Κοζάνη αλλά και στην Πτολεμαίδα και στις υπόλοιπες πόλεις θα υπάρξει διαφορετική συγκέντρωση σε μικρό χρόνο, χώρο, στον ίδιο σχεδόν χώρο, στην Κοζάνη. Στο παλιό πάρκο της Πτολεμαΐδας θα γίνει στην Πτολεμαΐδα. Σχεδόν την ίδια ώρα, 10.30 προγραμματίζει το ΠΑΜΕ, 11 είναι η συγκεντρώση των εργατικών κέντρων. Γιατί δεν μπορέσαμε ποτέ αυτές τις συγκεντρώσεις να γίνουν μαζί, ποια είναι η άποψή σας, κύριε Καραγεωργόπουλε? Κοιτάξτε, στην χώρα μας, στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και ανά τον κόσμο, έχουμε μία συνομοσπονδία η οποία εκφράζει το σύνολο των τάσεων. Των αποχρώσεων των ιδεολογικών. Οργανωτικά όμως έχουμε το παράδοξο
μια συγκεκριμένη συνδικαλιστική παράταξη να πραγματοποιεί ξεχωριστά τις απεργιακές της συγκεντρώσεις. Δεν έχουμε κάποιο μπουτόν, ούτε επιβάλλουμε κανόνες πειθαρχίας στο συνδικαλιστικό κίνημα. Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα έτσι διέπεται από μια δημοκρατική, θα έλεγα, διαδικασία, από έναν πλουραλισμό και από μια ελευθερία. Ο καθένας όπως επιθυμεί να εκφραστεί, αρκεί να είμαστε όλοι στους δρόμους. Εντάξει, η ενότητα όμως είναι το ζητούμενο στο εργατικό κίνημα, έτσι, και γίνονται αγώνες να υπάρξει αυτή η ενότητα, γιατί πολλές φορές βλέπουμε και μια διάσπαση η οποία έρχεται κακώς, κατ' εμέ, από πολλές φορές από τα κόμματα, έτσι. Γίνεται αυτό το πράγμα. Έχετε δίκιο, η ενότητα και η ομοψυχία είναι το ζητούμενο, όχι μόνο. Έχουμε ένα θέμα με τη σύνδεση με τον κύριο Καραγεωργόπουλο, νομίζω θα αποκατασταθεί. Ναι. Έλα, Βαγγέλη, για πες μας. Είπε ότι τον ακούσαμε να λέει ότι είναι ζητούμενο και η συμμετοχή. Για μένα ζητούμενο και αποτελεσματικότητα. Οπότε το ερώτημα που θα του θέσω εγώ όταν θα έρθει η ώρα είναι για το αν βγαίνουν αποτελέσματα από αυτές τις κινητοποιήσεις. Κάποιοι τις χαρακτηρίζουν θυμοτυπικές. Νομίζω ότι έτσι είναι σαν να ποινικοποιούμε σχεδόν τον αγώνα των ανθρώπων που είναι δικαίωμα όλων μας. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε τις στιγμές όπου το εργατικό κίνημα κέρδισε μάχες και αυτές να αποτελέσουν παράδειγμα για τις μελλοντικές μας διεκδικήσεις. Δεν είναι θυμοτυπικές αυτές αυτού του είδους οι δράσεις, ειδικά αυτές που γίνονται σε ημερομηνίες συγκεκριμένες όπως η Πρωτομαγιά, δεν είναι θυμοτυπικές, είναι άκρως ουσιαστικές και σε πολλές περιπτώσεις είναι και αποδοτικές, ακόμα και όταν κάποιος συγκρούεται με ένα κράτος, με μια κυβέρνηση. Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε τον κύριο. Δεν μπορούμε να ξανασυνδεθούμε με τον κύριο Καραγεωργόπουλο. Δυστυχώς υπήρξε πρόβλημα με τη σύνδεση. Ωραία. Αύριο λοιπόν είναι η εργατική μας Πρωτομαγιά. Έχουμε την 24ωρη απεργία της ΓΕΣΕ. Απεργούμε κι εμείς. Έχουμε αιτήματα, Κώστα. Εσύ υπήρξε και εργασιακός αντιπρόσωπος. Ποια είναι τα αιτήματα που βάζουμε. Η ακρίβεια βεβαίως υπήρξε, σωστά, στο παρελθόν. Η ακρίβεια και το κόστος ζωής είναι το σημαντικότερο θέμα που τοποθετούν οι εργαζόμενοι γενικότερα. Τον έχουμε τον κύριο Καραγεωργόπουλο. Επιχειρήσαμε και ξανασυνδεθήκαμε. Κύριε Καραγεωργόπουλε. Η τεχνολογία, έτσι, τι να κάνουμε. Για πείτε μας, μιλούσαμε για την ενότητα του εργατικού κινήματος, έτσι, και πολλές φορές τα κόμματα που μπαίνουν μέσα σε αυτό για να δημιουργήσουν ζητήματα. Να έχουμε την απάντησή σας. Αν απευθύνεστε σε μένα, μήπως μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση, γιατί δεν έχω καλή σύνδεση εδώ που βρίσκομαι, δυστυχώς. Ναι, τώρα μας ακούτε, έτσι, όμως, μας ακούτε. Το ερώτημα, επαναλαμβάνω το ερώτημα, το οποίο ήδη είχατε ξεκινήσει να το απαντάτε, ήταν ότι πολλές φορές, το ζητούμενο είναι η ενότητα στο εργατικό κίνημα, έτσι, και πασχίζουμε όλοι γι' αυτό, έτσι, και θα το θέλαμε, αλλά δυστυχώς δεν την πετυχαίνουν και πολλές φορές παρεμβαίνουν και τα κόμματα που δεν τους αρέσει και πολλές φορές αυτή η ενότητα, ιδιαίτερα όταν είναι και στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, όπως και τα κόμματα, έτσι και τα συνδικάτα έχουν τις δικές τους παθογένειες, και ειδικά εκεί που εμπλέκονται οι σκοπιμότητες, οι πολιτικές, οι κομματικές. Θα έλεγα ότι και τα συνδικάτα είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, όπου εμφυλοφορούν διάφορες παθογένειες. Το ζητούμενο είναι η ενότητα. Αυτό δεν είναι πάντα. Δεν είναι εύκολος δρόμος. Δεν είναι εύκολος δρόμος. Δεν είναι εύκολος δρόμος, γιατί δεν έχουμε κάποιο μπουτόν στο οποίο να πειθαρχούν όλοι. Αρκεί όμως, ας είμαστε όλοι στους δρόμους. Και ας είμαστε σε διαφορετικά πεζοδρόμια και πλατείες. Δεν πειράζει. Να κατέβει ο κόσμος στους δρόμους έχει σημασία και ας επιλέξει ο καθένας που θέλει να εκφραστεί. Και να φέρνουμε αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ερώτημα που θέλει να θέσει ο Βαγγέλης. Το έβαζε ως προβληματισμό μέχρι να ξανασυνδεθούμε. Βαγγέλη, θέσε το ερώτημα για να κλείσουμε μετά. Και ένα στοιχείο, απλώς επειδή δεν έχουμε πρόσωπο της ΑΔΔ, ότι στην κινητοποίηση μετέχει με τα δικά της αιτήματα και η ΑΔΔ ζητά μονιμοποίηση αυτών που είναι συμβασιούχοι, επαναφορά των δώρων, αύξηση των μισθών και βάζει και την στήριξη του ΕΣΥ ως ένα επιχείρημα. Αυτό που ρώτησα είναι ότι το ζητούμενο να μην θεωρούμε αυτές του είδους τις δράσεις θυμοτυπικές, ειδικά αυτές που γίνονται σε συγκεκριμένες χρονικές ημερομηνίες όπως είναι η Πρωτομαγιά, αλλά να αναδείξουμε το ότι πολλές φορές είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές, ακόμα και αν συγκρούεσαι με ένα κράτος, με μια κυβέρνηση. Έχουμε αποτελέσματα από τις κινητοποίησεις. Καμία μάχη δεν είναι χαμένη πέρα από αυτές οι οποίες δεν δίνονται. Και εμείς έχουμε μάθει μέσα στα συνδικάτα, παρά το γεγονός ότι από τα μνημόνια και μετά είχαμε πληγωθεί πάρα πολύ σαν συνδικαλιστικό κίνημα, εν τούτης όμως έχουμε σταθεί στα πόδια μας, συνεχίζουμε να δίνουμε μάχες και κάθε φορά έστω και ένα μικρό αποτέλεσμα το πετυχαίνουμε. Αλλά αν τα αφρίσουμε όλα αυτά τα μικρά αποτελέσματα μετά από κάθε μία απεργιακή κινητοποίηση, τα αφρίσουμε και τα βάλουμε στο δικαιωματικό μας καλάθι, θα δούμε ότι σιγά σιγά ξαναχτίζεται ο χάρτης των δικαιωμάτων παρά τις δυσκολίες και παρά τις κάθε φορά κυβερνητικές επιλογές ή κατευθύνσεις ή πολιτικές που μας δημιουργούν εμπόδια.
Επειδή στοχοποιήθηκαν οι απεργίες, οι κινητοποιήσεις έτσι, και δια γνώμου, έτσι, από το 50-1 για να υπάρξει συμμετοχή, είδατε να κάμπτετε το συνδικαλιστικό κίνημα ή ζωντανεύει περισσότερο? Από τη χώρα μας, θα έλεγα, από τα τελευταία 110 χρόνια που υφίστανται τα συνδικάτα, έχουν περάσει βασιλείς, έχουν περάσει κόμματα, έχουν περάσει δικτάκτορες. Τα συνδικάτα όμως παραμένουν ακλόνητα όλα αυτά τα χρόνια ως θεσμός. Είναι στην υπηρεσία των εργαζομένων και είμαστε εδώ. Ήταν, είναι και θα είναι εδώ τα συνδικάτα. Τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται, οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι εργαζόμενοι όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν ένα εργαλείο δουλειάς και εκπροσώπησης, το οποίο κάθε φορά οι ίδιοι είναι στο χέρι τους πώς θα το αξιοποιήσουν, έτσι ώστε να μπορούν και να διατηρούν αλλά και να χτίζουν νέα δικαιώματα. Ωραία, να ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιτυχία αύριο στην απεργιακή κινητοποίηση. Γενικότερα καλή επιτυχία στους αγώνες και να έχουμε και καλό Πάσχα, κύριε Καραγιωργόπουλε. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα, καλή ανάσταση σε όλους. Να είστε καλά. Μένουμε τον Κώστα Μαυρίδη, έχουμε μία είδηση. Το τελευταίο διάστημα συχνά πυκνά αυτές οι ειδήσεις, έτσι. Όπου παίρνουν τηλέφωνα, παίρνουν χρήματα ιδιαίτερα από άτομα τρίτης ηλικίας. Την Πτωλεμαίδη είχαμε μία ακόμη υπόθεση που από ό,τι φαίνεται ξεχνιάστηκε, Κώστα, έτσι. Ναι. Στα χέρια της αστυνομίας και της δικαιοσύνης κατ' επέκταση είναι ένας 36χρονος, ο οποίος είναι Έλληνας πολίτης, διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτός φέρεται να είναι ο δράστης της τηλεφωνικής απάτης κατά μιας 81χρονης, αλλά και περιπτώσεων σε Φλόρινα και Γρεβενά, συνολικά 8 περιπτώσεις. Η Λία ήταν στις περισσότερες χρυσαφικά, αλλά και μικρά χρηματικά ποσά, πλην της περίπτωσης της Πτωλεμαίδας, που εκεί η Λία, δηλαδή το θύμα, η 81 ετών από την Πτωλεμαίδα, εξεγελάστηκε με πρόσχημα ότι υπήρξε ένα τροχαίο ατύχημα και το οποίο έκανε ο γιος της, και ο 36χρονος εμφανίστηκε ως γιατρός για να κάνει το χειρουργείο, ζήτησε και πήρε τελικά 30.000 ευρώ. Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του, τον συνέλαβε. Δυστυχώς δεν βρέθηκαν τα χρήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση από εδώ και πέρα παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Ωραία, να ευχαριστήσω τον Κώστα και με αυτή την είδηση, αλλά πολύ περισσότερο και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, που και σήμερα μας φιλοξένησατε στις οθόνες σας και ελπίζω να βάλαμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θα είμαστε μαζί και πάλι την Μεγάλη Πέμπτη, αύριο, όπως ήδη έχουμε πει, είναι 24 ώρες απεργία της ΓΕΣΑΕ, στην οποία συμμετέχουμε και όλοι εμείς, οι δημοσιογράφοι αλλά και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.